Ο οποίος θέλει να δώσει στον οποίο όλη την αγορά του φαρμάκου στις ελληνικές εταιρείες. Είναι ξεκάθαρο, πλέον όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι ή άσχετος, ή στημένος, ή βλάκας. Βλέπετε πόλεμο πολιτικών. Έχουμε κλειστό προϋπολογισμό φαρμάκου 1.945, που τελικά δεν είναι βέβαια και 1.945, γιατί μέσα είναι η ανασφάλιση, είναι το ΦΠΑ, είναι και τα εμβόλια. Δηλαδή, που ακούστηκε στον κόσμο να υπάρχει η πρόληψη μέσα στη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό είναι ανήκειο μόνο στην Ελλάδα. Άρα, όταν υπάρχει κλειστό προϋπολογισμό, υπάρχουν μηχανισμοί, delay και throwback, τα οποία εάν υπάρχει προϋπολογισμό, πρέπει να τρέχονται ως χαράτσια που υπάρχουν στην Ελλάδα και κράτος, τότε εξηγήστε μας, θα θέλαμε να ξέρουμε πού αποσκοπεί το άρθρο αυτό. Πατήσω το άρθρο. Η δαπάνη δεν θα πέσει απλά, αλλάζει η τράπεζα. Από εκεί λοιπόν που υπήρχε ένα μερίδιο της πίτας στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, θέλουν όλο να το δώσουν δώρο στις Ισραηλινές εταιρείες, σε Ισραηλινών συμφερόντων εταιρείες του εξωτερικού. Αυτό είναι ανήκουστο. Δεν το καταλαβαίνω. Κάποιος να βρεθεί να μας εξηγήσει λογική πίσω από αυτό. Ζητάμε κάποιον να έρθει να μας πει τι κάνουμε και αυτό και αυτό. Λέμε, παρακαλούμε πάρα πολύ, μην περάσει το άρθρο, να κάτσουμε μαζί με την πολιτεία και να κάτσουμε και να φτιάξουμε μια πολιτική. Δεν μπορεί λοιπόν ό,τι πιστεύουν οι ξένοι αμέσως να ψηφίζεται. Ναι σε όλα. Σας ευχαριστώ.